Με κινήσεις που υποδεικνύουν πανικό και τελικά χωρίς μια ομόφωνη στάση συνεχίζει να αντιμετωπίζει η Ευρώπη το προσφυγικό πρόβλημα. Με τους φράχτες να έχουν υψωθεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με το πρόγραμμα μετεκατάστασης να έχει ουσιαστικά βαλτώσει και με την Ιταλία και την Ελλάδα να βρίσκονται στο κέντρο του προβλήματος, πληθαίνουν τώρα οι φωνές που ζητούν να εφαρμοστεί η Συμφωνία του Δουβλίνου. Αυτό που μπορώ να πω πολύ γενικά είναι αυτό που η Κομισιόν έχει ήδη προαναγγείλει την πρόθεσή της να επαναφέρει στην Ελλάδα τη Συνθήκη του Δουβλίνου, ήδη από τον προηγούμενο Δεκέμβριο, και αυτό υποστηρίζεται από τον οδικό χάρτη της Σέγγεν. Αυτή η δήλωση ήρθε λίγες ώρες μετά την δήλωση του Γερμανού Υπουργού Εσωτερικών, Τόμας Δεμεζιέ, ο οποίος έφερε και το θέμα στην επιφάνεια. Εάν ισχύσει η Συμφωνία του Δουβλίνου, τότε πρέπει να επιστρέψουν σε Ελλάδα και Ιταλία όσοι μετανάστες και πρόσφυγες βρίσκονται παράνομα τώρα σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης.